Σε μια απίστευτη περιπέτεια με το αθάνατο ελληνικό δημόσιο έχουν εμπλακεί 200 περίπου ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στο συγκρότημα πολυκατοικιών στο Μαλάκι του Βόλου. Οι άνθρωποι αυτοί αγόρασαν τα συγκεκριμένα κίνητα πριν από περίπου 40 χρόνια, ωστόσο έρχεται σήμερα η εκτιματική υπηρεσία να τους ζητήσει τίτλους ιδιοκτησίας που φτάνουν στο 1881, τότε δηλαδή που η Θεσσαλία απελευθερώθηκε από τους Τούρκους και δεν είχε σχηματιστεί ακόμη το ελληνικό κράτος. Όλα αυτά συμβαίνουν εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο έγινε το 2005 η χάραξη του Αιγαιαλού στην περιοχή κατόπιν αιτήματος ιδιώτη που ήθελε να ανεγείρει κάποιο οίκημα. Το χαρακτήρισε το κράτος μόνο του, η επιτροπή μόνο του, δημόσιο κτήμα και λέει είναι δικό μου. Το μεταγράφει λοιπόν χωρίς να ξέρει κανένας τίποτα στο υποθηκό φυλακείο και τώρα πια η Τρόικα που ζητάει εκμεταλλευτείτε τα δημόσια κτήματα ξεκινήσαν να εκμεταλλευτούν και λένε εφόσον είναι δημόσιο κτήμα, κύριοι, δώστε μας τα κλειδιά, σας το λέω έτσι απλοϊκά, από τα διαμερίσματά σας και φύγετε γιατί είναι δημόσιο κτήμα. Επίσης, πληρώστε μας και ένα ενίκιο 5 τελευταίων ετών που αφού είναι δικό μας, μας οφείλεται ενίκιο. Και θέλετε και κάτι ακόμα. Θα σας κάνουμε και μήνυση για κατάληψη δημοσίου κτήματος. Αυτοί όμως οι άνθρωποι έχουν αγοράσει τα διαμερίσματά τους από το 1973, έχουν αλλάξει και 2 και 3 και 4 χέρια. Τα διαμερίσματα αυτά είναι σε πολυκατοικίες απολύτως νόμιμες που το κράτος και η πολιτεία χορήγησε στους κατασκευαστές. Το επιχείρημα των ιδιοκτητών ότι στην επίμαχη έκταση δεν υπήρχε ποτέ θάλασσα ενισχύουν φωτογραφίες από τη δεκαετία του 50, όπου απεικονίζεται ο σημερινός παραλιακός δρόμος, ενώ αριστερά και δεξιά υπάρχουν ελαιόδεντρα πολλών δεκαετιών. Ταυτόχρονα, στο διπλανό ακριβώς οικόπεδο που έχει αναγερθεί ιδιωτικό γυροκομείο, ο ιδιοκτήτης του κατάφερε να βρει τίτλους ιδιοκτησίας από το 1881. Τώρα θα δημιουργηθεί το εξής ευτράπελο. Για εκεί δεν θα χαραχτεί παλαιός Αιγιαλός. Ο παλαιός Αιγιαλός θα είναι μόνο για το συγκρότημα των πολυκατοικιών. Εγώ κύριε Λαμπράκη θα βρω έναν μάρτυρα 180 ετών, 170, θα τον φέρω στο δικαστήριο και θα πει αυτός ο μάρτυρας ότι βεβαίως ξέρω ότι εκείνοι οι κύριοι που ήταν εκεί ο Βαϊνόπουλος το καλλιεργούσε κτλ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ταχυδρόμος, η κτηματική υπηρεσία του Βόλου ελέγχθηκε το 2011 από τους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης γιατί δεν ολοκλήρωσε την έρευνα που ξεκίνησε το 2005 για τους τίτλους ιδιοκτησίας στο Μαλάκι. Πάντως, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων έχουν εμπλακεί σε μια κοστοβόρα περιπέτεια προκειμένου να κινήσουν νομικές διαδικασίες και να σταματήσουν τις όποιες αποφάσεις της κτηματικής υπηρεσίας για την αποβολή τους από ακίνητα τα οποία χρυσοπλήρωσαν στις αρχές της δεκαετίας του 70. Προτίθεται από ό,τι έχω πληροφορηθεί η κτηματική υπηρεσία να εκδώσει πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής. Δηλαδή να τους πει φύγετε. Είναι δικό μας. Δώστε μας τα κλειδιά και φύγετε. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν πρέπει σε αποκλειστική, ανατρεπτική, λέει ο νόμος, προθεσμία ενός μήνα να ανακόψουν αυτά τα πρωτόκολλα. Πού μας διώχνετε. Είναι δικά μας.